Όχι, γεια σε όλους, είμαι ο Έλληνας Δράκος και καλώς ήρθατε στο καινούργιο μου βίντεο για Dragon Nest όπως βλέπετε. Το Dragon Nest έχει 4 servers. Το Hollywood, το Greenwood, το Westwood και το Springwood. Για λέγεται και παίζετε σε όποιο θέλετε. Connect. Θα ξεκινήσω με καινούργιο class για να δείτε πως είναι. Το μικρόφωνο, κάτσε να το φτιάξω λίγο. Ωραία. Εδώ πέρα φτιάχνεται καινούριο χαρακτήρα. Και είναι και γαμάτος ο δράκος. Έχει την Κάλλη που είναι καινούριος παίχτης, όπως βλέπετε εδώ. Παίζει πολύ μέσα στη Arc Intelligent. Sorcerer. Αλλά δεν μπορείτε να αλλάξετε, είναι κοπέλα αναγκαστικά. Warrior, πολεμιστής. Πολύ μεγάλο STR και Vitality. Archer. Cleric. Που έχω πάρει εγώ, είναι ο main μου. Και Academic, με λίγα λόγια αυτός με τα μπιστόγια και έτσι της τεχνολογίας. Εγώ θα δοκιμάσω Fighter. Φυσικά θα του δώσω το όνομα που μου αρέσει. Κούκλος. Είναι πιο γαμάτη. Ελπίζω να την πάρω μια μέρα. Τέλος πάντων. Έτοιμος. Εδώ βάζετε ένα password ασφαλείας, ξέρω εγώ. Και ξεκινάτε. Εγώ ξεκινάω πάντα στο channel 1. Για να δείτε λίγο πως είναι το gameplay του παιχνίδιου. Φυσικά και το story είναι ωραίο. Το μικρόφωνο ρε φίλε είναι πάνω κάτω. Αυτό το μικρόφωνο. Ανά κάθε level που ανεβαίνετε ξεκλειδώνετε και dungeon, ξέρω εγώ και έτσι. Θα το δείτε πως είναι. Και πρώτη φορά παίζω Warrior. Ένας φίλος μου έχει Warrior που έπαιζε μαζί μου. Το story. Να με. Η γραφικά παντός δεν έχει και τα τέλεια τέλεια, αλλά είναι ωραίο όποιος παίζει. Με το F κάνετε pick up όπως το λέει και εδώ. Αυτό είναι το training που έγινε.
το σπαθί εντελώς ξαφανίστηκε και τα βάλε πίσω. Ο μπάντας ξέρω. Και ο κάθε χαρακτήρας έχει ξεχωριστό story. Όχι, βασικά τα ίδιο είναι μαζί με τους άλλους, αλλά είναι ανακατεμένο. Είναι περίεργο το story. Αλλά είναι ένα ωραίο παιχνιδάκι, το Dragon Nest, για να παίξετε. Ωραίος. Και μιλάμε. Where are you? Μιλάμε σε αυτόν και λέμε ότι χάθηκε, ξέρω εγώ. Θα την ευρώ. Δεν χρειάζομαι training. Τα έχω μάθει απ' έξω. Παίρνετε και achievement στο παιχνίδι. What is it? One day the town will fight until peace is restored. Με το tab ξέρω εγώ πατάτε άμα θέλετε για να βγάλει το όπλο σας. Εδώ σας βοηθάει και όλα στο δείχνει που πρέπει να πάτε. Shadow Forest. Είναι ένα περίπου από τα favorite μου game που είχα παίξει. Όχι αλήθεια δεν ξέρω γιατί αλλά είναι πολύ ωραίο. Να το πρώτο dungeon. Μπαίνετε εδώ διαλέγετε επίπεδο. Βασικά πάω στο hard εγώ. Αν και θα είναι λίγο δύσκολο για μένα αλλά δεν πειράζει. I take my duty seriously. I won't be back, not until I find Rose. Ωραία, τώρα έχουμε σφυρί. Αυτά τα μαζεύετε, μπορείτε να κάνετε συν τα όπλα σας. Για το επόμενο stage. Ξέρω μπορεί να πολλοί να θεωρείτε το παιχνίδι είναι λίγο μάπα, αλλά δεν είναι. Γιατί όταν κάνετε login θα καταλάβετε πως είναι όταν θα παίξετε. Πιο πολύ το όταν το βλέπουν ξέρω λένε είναι βλακεία και έτσι λέω επειδή δεν έχει καλά γραφικά και ξέρετε όλα τα αρνητικά και τα θετικά. Δεν μπορούσα να βάλω και ο Έλληνας δράκος δεν πούστε. Επίσης βρίσκεται και potion. Ό,τι potion βλέπετε κάτω τα παίρνετε. Αναλόγως. Εδώ λέει συν, οπότε αυτό το παίρνεις. Όταν λέει πλην δεν το παίρνετε. Γιατί σας κατεβάζει ξέρω εγώ στατιστικά.
υπάρχουν και μερικά που είναι σαν buff. Ας πούμε τώρα έχω ένα buff εκεί πάνω. Στο όνομα μου αν δείτε. Hard που πολλοί μπορεί να μην το παίζετε στο hard γιατί είναι δύσκολο. Μην το παίξετε στο master γιατί σε ένα level μπορεί να χάσετε. Every precious minute of their 2.5 hours on the surface was programmed. Rock and soil samples were to be collected. Photographs taken. Πάνω από την εικόνα του χαρακτήρα που έχει αυτά είναι μέχρι πόσο φορές μπορείτε να ζωντανέψετε στον Dan. Houston, say again, please. Houston, we have a problem. Oh, that's a bonus. Πολλά κόμπο κάντε, τόσο πιο δυνατό είναι η κίνησή σας. Τον έχω αφήσει να σηκωθεί. Slow motion. Houston, όποια potion κατά λάθος που με κάνει να πέσω για ύπνο. Ό,τι βρίσκεται μέσα στο dungeon το βαράτε παντός να ξέρετε. Γιατί μπορεί να υπάρχουν πράγματα. Level 2 Alpha. Το καλύτερο είναι το S. Όχι το S. Νομίζω το... Ναι, το S είναι. Εδώ παίρνετε ένα random με δώρο. Αυτά εδώ πρέπει να τα μαζεύετε. Where can she be? Level 3.